από τους ενήλικες που βλέπουμε εμείς, εγώ ως ψυχίατρος ενηλίκων με ψυχιατρικά προβλήματα, ένα 70% είχε και κάποια προβλήματα στην παιδική ηλικία. Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους έφηβους, λένε οι επιστήμονες ψυχικής υγείας, είναι ζωτική σημασία σε μια περίοδο που τα προβλήματα διαρκώς αυξάνονται. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα προβλήματα με τις ουσίες, όπως πολύ σωστά είπατε, ή αυτοτραυματισμοί, αυτοκτονικότητα. Έχουν υπάρξει και αυτοκτονίες στην Κρήτη το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είναι αρκετά σπάνιο για παιδιά και έφηβους, παγκοσμίως εννοώ, με βάση τη βιβλιογραφία. Και πάρα πολύ παραβατικότητα, προβλήματα που έχουν σχέση και με παραβατικότητα και επιθετικότητα. Και ενώ παιδιά και έφηβοι είναι αντιμέτωπα με σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας, η δημόσια και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες δυσκολεύει μέρα με τη μέρα. Σε όλη την Κρήτη, στο δημόσιο τομέα, υπάρχουν τρεις παιδοψυχίατροι που υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ανοιχτές προκηρύξεις. Οι παιδοψυχίατροι που ανελληνίως είναι λίγοι. Και προφανώς, δεν είναι καθόλου σίγουρο αν οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν. Ευελπιστούμε όμως το καλύτερο και πραγματικά νομίζω εγώ προσωπικά, αυτό είναι μια δική μου έτσι, άποψη, ότι ενισχυμένα κίνητρα χρειάζονται για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, προκειμένου να προσελκυθούν νέοι άνθρωποι στο δημόσιο φορέα. Η παιδοψυχιατρική εδώ τώρα είναι σε λειτουργία. Τα εξωτερικά ιατρία λειτουργούν πλήρως και μάλιστα εξυπηρετείται και μεγάλος αριθμός παιδιών. Το θέμα της νοσηλείας όμως με ένα γιατρό, όπως καταλαβαίνετε, είναι άκρως προβληματικό και δεν μπορεί με καμία δύναμη να παρέχει τις υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχονται με βάση τους κανόνες της σύγχρονης παιδοψυχιατρικής. Στα πλαίσια αυτά, η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, ένα πενταετές πρόγραμμα που διανύει ήδη τον τρίτο χρόνο υλοποίησής του, με την Κρήτη να είναι ένα από τα 5 κέντρα αναφοράς της, προσπαθεί να εκπαιδεύσει, να επιμορφώσει και να καταρτήσει όσους περισσότερους φορείς μπορεί, έτσι ώστε εγκαίρως να ανιχνεύονται και να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει περίπου 250 εκπαιδευτικούς. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο νούμερο. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα από τα κέντρα που συμμετέχουν, δηλαδή αμέσως μετά την Αθήνα. Ένας δεύτερος σημαντικός πυλώνας του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση, η οποία αφορά επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κυρίως δηλαδή ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους. Ο τρίτος πολύ φιλόδοξος πυλώνας, στον οποίο εγώ και προσωπικά έχω δώσει πολλή ενέργεια και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, είναι η εκπαίδευση γιατρών. Εδώ πέρα είπαμε να συμπεριλάβουμε αρχικά εκπαίδευση παιδιάτρων, με το σκεπτικό ότι είναι οι γιατροί αυτοί που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με πιθανά προβλήματα. Η Πρωτοβουλία διοργανώνει το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου μια εκδήλωση γνωριμίας με το έργο της στην Κρήτη, ανοιχτή για όλους.